Το επόμενο διάστημα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα που θα τρέξει μετά την 1η Αυγούστου. Ο προπολογισμό του προγράμματο δωρεάν διακοπών από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση φέτο υπολογίζεται πω θα είναι ύψου 35 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 5 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ ξεκινά 1η Αυγούστου και διαρκεί έω 31 Ιουλίου του επόμενου έτου. Όσοι έχουν ακόμα στα χέρια τους του επιταγέ του προγράμματο 2021-2022, να σπεύσουν να τι χρησιμοποιήσουν ω τι 31 Ιουλίου. Το σύστημα επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Οι ηλεκτρονικέ αιτήσει υποβάλλονται αποκλειστικά από του δικαιούχου. Στο μεταξύ, μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οι δικαιούχοι του προγράμματο Δωρεάν Διακοπέ από τον ΟΑΕΔ πρέπει να έχουν εξαργυρώσει τι επιταγέ που έλαβαν την προηγούμενη χρονιά. Σε περίπτωση που δεν ταξιδέψουν, τότε κινδυνεύουν να αποκλειστούν για τα επόμενα δύο χρόνια από το πρόγραμμα της υπηρεσίας.